Λίμπερο 107,4. Νιώθει. Κότς, καλησπέρα. Καλησπέρα, γεια σας. Νομίζω ότι όλη η μπασκετική πιάτσα που λέμε το περιμένει αυτό το αυριανό παιχνίδι. Έχει κάτι από την έγκλη του παρελθόντος το μάτς αυτό αύριο. Νομίζω ότι εντάξει, κάθε παιχνιδιάρη πάω και εκεί ξυπνάει μνήμες σε όλους τους μπασκετικούς. Πόσο μάλλον τώρα που έχει αρχίσει και ο Άρης και επανέρχεται σε υψηλό επίπεδο, γιατί υπάρχουν τελευταία χρόνια, νομίζω ήταν τελευταία χρόνια συνέχεια τρίτος, τέταρτος. Ο Άρης νομίζω από πέρσι έχει αρχίσει και αλλάζει πάλι επίπεδο. Και νομίζω το περιμένουμε όλοι με αγωνία. Και μόνο το γεγονός, Κοούτς, ότι από χθες και όλα το πρωί δεν υπάρχει εισιτήριο και αυτός που θέλει να παρακολουθήσει παίρνει τηλέφωνο, βάζει μέσο για να μπας και βρει κανένα εισιτήριο. Ναι, είναι σημαντικό. Είναι θυμίζει νομίζω παλιότερες εποχές που... Εντάξει, εγώ δεν είμαι από τη Θεσσαλονίκη για να τις έχω ζήσει μικρότερος, αλλά όσοι είναι από την πόλη νομίζω τα παλιά τα χρόνια τα Άρης ΠΑΟΚ έτσι ήταν. Τα περιμένει όλη η πόλη και ήταν το σημείο αναφοράς. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε μαζί μας ή διαφωνείτε. Φαίνεται ότι στην παρούσα φάση, τώρα δηλαδή χρονικά που γίνεται το παιχνίδι, ο Άρης φαίνεται να είναι σε ένα καλύτερο φεγγάρι αγωνιστικά από ότι ο ΠΑΟΚ. Ναι, αυτό δείχνει η μέχρι τώρα παρουσία των ομάδων στα επίσημα παιχνίδια. Αυτό μας δείχνει. Δείχνει να έχει βρει καλύτερο ρυθμό λίγο ο Άρης γενικότερα, να είναι περισσότεροι παίκτες του νομίζω σε καλύτερη κατάσταση από ότι είναι αντίστοιχα του ΠΑΟΚ. Αλλά νομίζω ξεκινάμε ένα μικρό προβάδισμα. Ο Άρης είναι και γηπεδούχος, αλλά ποτέ δεν ξέρουμε ένα Άρης ΠΑΟΚ θεωρώ πώς θα καταλήξει. Αλλά νομίζω η πραγματικότητα είναι αυτή όπως την είπατε, ότι είναι σε καλύτερο φεγγάρι αυτή τη στιγμή ο Άρης. Αν και ο ΠΑΟΚ νομίζω με τη Ζενίτ, χωρίς να έχω δει το παιχνίδι, γιατί ήμουν αυτό στο παλέ, η διακύμανση του σκορ και τα δεκάλεπτα νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ αντέδρασε μετά το κακό μάτι με την Κυφσία που είχε αντίδραση. Ομάδας με χαρακτήρα. Πιστεύεις Κώστα ότι ο Άρης έχει περισσότερες λύσεις αυτή τη στιγμή από τον ΠΑΟΚ στο επιθετικό κομμάτι, ας τα πάρουμε έτσι ένα-ένα? Κοιτάξτε, δείχνουν οι Αμερικάνοι του Άρη να αρχίζουν να προσαρμόζονται. Και ο White και ο McNeil, ο Huggins ήταν λίγο πιο εύκολο τώρα να προσαρμοστεί από την άποψη ότι να παίξει στην Ελλάδα και λέω ότι παίζεται το παιχνίδι στη χώρα μας. Και νομίζω εφόσον αυτοί οι δύο παίκτες βρουν πραγματικά καλό ρυθμό, θα ανεβάσουν και άλλο τον Άρη επίπεδο. Δείχνει να είναι καλύτερα ο Άρης, έχει ίσως λίγο καλύτερες συνεργασίες γενικότερα, τρέχει καλύτερα το γήπεδο. Νομίζω ότι θα προσπαθήσει ο Άρης να τρέξει το παιχνίδι. Και να εκμεταλλευτεί ίσως και την κούραση του ΠΑΟΚ, όπως διάβασε και δηλώσεις του κότς Μαρκόπουλου, ότι είναι αρκετά κουρασμένη η ομάδα, που είναι και λογικό νομίζω. Ένα ταξίδι πάντα στη Ρωσία και ένα δύσκολο μάτς πάντα επηρεάζει. Νομίζω η κατεύθυνση του Άρη θα είναι αυτή, να τρέξει όσο γίνεται περισσότερο, να βρει τον ΠΑΟΚ ανοργάνωτο, να τον χτυπήσει. Έχει αθλητικούς ψηλούς ο Άρης και ο White και ο Huggins τρέχουν πολύ καλά το γήπεδο. Και θα προσπαθήσει ακόμα και με αυτά τα παιδιά να βρει καταστάσεις σε συνδυασμό. Άρα λογικά ο coach Πρίφτης θα στηριχτεί και πάλι στην πολύ καλή του άμυνα. Δεν θα δούμε πάλι μια ομάδα που θα παίξει σκληρή άμυνα αύριο. Νομίζω και οι δύο ομάδες, αλλά ο Άρης επειδή έχει νομίζω και λίγο πιο αθλητικά παιδιά φέτος από ό,τι έχει γενικά ο ΠΑΟΚ σαν ομάδα. Θα στηριχθεί στην άμυνά του. Έχουν αμυντική νοοτροπία νομίζω οι περισσότεροι παίχτες του Άρη. Και αυτό νομίζω βοηθάει και κάνει τη δουλειά του προπονητή πιο εύκολη στο να περάσει τα αγωνιστικά αμυντικά πλάνα που έχει κάθε φορά. Εντάξει, νομίζω βέβαια ένα κομμάτι είναι ότι μέσα σε δύο μέρες δεν θα υπάρξουν πάρα πολλές προσαρμογές, φαντάζομαι, και από τις δύο προπονητές. Είναι πολύ δύσκολο σε δύο μέρες να υπάρξουν προσαρμογές. Θα πάνε οι ομάδες με τις αρχές τους, κατά κύριο λόγο και πιθανόν μία-δύο προσαρμογές, για να είναι πιο εύκολα υλοποιήσιμες από τους παίκτες. Και πέρα, ξέρετε, πολλές φορές εμείς λέμε, αλλά είναι και πώς θα ανταποκριθούν οι παίκτες, σε τι μέρα θα βρεθούν. Είναι πολλά. Είναι και ο παράγοντας γεμάτο γήπεδο. Αυτό δεν το λέω μόνο για τον ΠΑΟΚ αλλά και για τον Άρη, γιατί πολλές φορές έχουμε δει ένα καμίνι, όπως γίνεται το Αλεξάνδριο σε τέτοια παιχνίδια ή σε σπουδαίας σημασίας παιχνίδια, να γυρίσει μπούμεραγκ για τον γηπεδούχο. Το έχουμε δει και αυτό. Υπάρχει και αυτό που λέτε σίγουρα. Απλά νομίζω να σου πω κατά αυτή την περίοδο, επειδή ο Άρης έχει παίξει ήδη αρκετά παιχνίδια με γεμάτο γήπεδο, νομίζω ότι έχουν πάρει πλέον λίγο τον αέρα οι παίχτες, ώστε να το βλέπουν κυρίως σαν σπρόξιμο παρά σαν μπούμερακ. Μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Δηλαδή νομίζω με τον Παναθηναϊκό πήρε πολύ ο κόσμος. Και ακόμα και προχθές δηλαδή με τους Μαυροβούνιους ήταν αρκετός κόσμος στο γήπεδο.
και νομίζω ότι δεν είχε ο Άρης πρόβλημα με το θέμα κόσμος. Νομίζω έχει βοηθήσει ότι έχει παίξει και δύσκολα μας γενικά ο Άρης νωρίς. Έχουν βοηθήσει την ομάδα να βρει και ρυθμό και αυτοπεποίθηση. Και αυτά, ξέρετε, μετράνε. Βέβαια, είναι, δεν ξέρω αν ισχύει το ίδιο για δύο παιδιά. Τα αναφερθήκατε προηγουμένως σε αυτά, στον Μακνίλ και στον Ουάιτ, οι οποίοι πρώτη φορά έρχονται στην Ελλάδα. Δεν μπορούν να ξέρουν ασφαλώς τι εστί ένα Άρης ΠΑΟΚ. Όσο ξέρουν. Σίγουρα δεν το ξέρουν. Ό,τι και να τους πούνε, φαντάζομαι, οι υπόλοιποι μέσα στην ομάδα, οι συμπαίκτες τους, το προπονητικό team, οι άνθρωποι γύρω από την ομάδα κτλ. Κάποια πράγματα πρέπει να τα ζήσεις για να τα καταλάβεις. Ναι. Οπότε θα δούμε πώς αντιδράσουν. Ναι. Θα δούμε. Περιμένετε περισσότερα πράγματα από αυτούς τους δύο παίκτες και στέκομαι στους δύο γιατί ήταν και πιο ακριβές μεταγραφές που έκανε ο Άρης το καλοκαίρι και ο Μακλή και ο Ουάιτ. Είναι δύο παιδιά δηλαδή στα οποία ποντάρει ο Άρης τη φετινή σεζόν. Ναι, νομίζω και σωστά ποντάρει ο Άρης συγκεκριμένα παιδιά. Θεωρώ ότι έχουν και δύο πολύ μεγάλες δυνατότητες. Απλά έχω ξαναπεί ότι θέλουν λίγο χρόνο. Δεν είναι εύκολο. Mm-hmm. Ο Μακρύλ ουσιαστικά παίζει δεύτερη φορά στην Ευρώπη, πρώτα στο Βέλγιο πριν 4-5 χρόνια όταν είχε από το κολέγιο. Ο White παίζει πρώτη φορά στην Ιταλία, φέτος παίζει δεύτερη χρονιά στην Ελλάδα. Ειδικά ο White ακόμα είναι ένας παίκτης ο οποίος πλάσεται ακόμα αγωνιστικά. Έχει πάρα πολλά περιθώρια βελτίωσης θεωρώ. Όπως και ο Μακρύλ απ' την άλλη έχει περιθώρια προσαρμογής στο στυλ παιχνιδιού που θέλει ο coach Πρίφτης. Mm-hmm. Νομίζω είναι θέμα χρόνου γιατί είναι παιδιά που δουλεύουν από ό,τι ξέρω και οι δύο να προσαρμοστούν κάποια στιγμή 100% και να δείξουν αυτά που μπορούν. Αν και νομίζω ότι παιχνίδι με το παιχνίδι η απόδοσή τους και δεν είναι να αναφέρουμε μόνο στους πόντους αποκλειστικά, mm-hmm. αναφέρουμε στον τρόπο που προσεγγίζουν το παιχνίδι και τις καταστάσεις στο παιχνίδι, νομίζω ότι βελτιώνεται. Mm-hmm. Υπάρχει πάντως μια διάθεση από τον coach Πρίφτη να μην φορτώσει πολύ τους παίκτες του και με τις δηλώσεις που κάνει, θέλοντας να πάει το παιχνίδι σε αυτό το συγκεκριμένο πλάνο παιχνιδιού που έχει στο μυαλό του, το οποίο εφαρμόζει ο Άρης. Είναι μια τακτική που την ακολουθεί ο coach Πρίφτης. Νομίζω και καλά κάνει. Δεν πρέπει να πει να φορτώνουμε παραπάνω τους παίκτες ξέρετε, με πύρινους λόγους πιθανών και με τέτοια πράγματα. Το πιο σημαντικό στον μπάσκετ είναι η συγκέντρωση και να ακολουθήσουν το πλάνο οι παίκτες. Κίνητρο υπάρχει ούτως ή άλλως. Mm-hmm. Αυτά τα παιχνίδια στα Άρης, ΠΑΟΚ ή Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, οτιδήποτε, ο παίκτης δεν έχει κίνητρο από μόνος του. Υπάρχει πρόβλημα εκεί. Οπότε νομίζω ότι το κίνητρο υπάρχει σίγουρα σε όλα τα παιδιά και τις δύο ομάδες 100%. Από εκεί πέρα αυτό είναι πίσω, θα ακολουθεί το πλάνο στο μεγαλύτερο ποσοστό του, ποιος θα βρεθεί σε καλύτερη μέρα, mm-hmm. Ποιος θα είναι πιο επιθετικός από τον άλλον, ποιος θα πάρει τις προσωπικές μονομαχίες, ποιος θα πάρει το αγώνα πολύ σημαντικό και εκεί θα κρυφτεί το παιχνίδι. Mm-hmm. Πού πιστεύετε ότι ο κότσος θα το πάει το Πάντσο ΠΑΟΚ, γιατί μιλήσαμε για τον άλλο λίγο παραπάνω. Ναι, πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ και το προχθεσινό πρώτο ημίχρονο στη Zenit, αναφέρομαι κυρίως στο σκορ, γιατί σας πάντα έχω το μάτσο, 32-29, νομίζω είναι ένας οδηγός. Και για το μάτσο Σαββάτου θεωρώ. Ο ΠΑΟΚ θα προσπαθήσει να χαμηλώσει το ρυθμό, να αποφύγει τα λάθη, να πάρει τα rebound, να μην πάρει ο Άρης εύκολα δεύτερες ευκαιρίες, να μην βρει εύκολα ευκαιρίες για εφηδιασμό ο Άρης, να τον οδηγήσει σε καταστάσεις 5-5, που ακόμα και εκεί ο Άρης ψάχνεται, όταν ενώ ψάχνεται δεν είναι στο 100%, είναι απόλυτα λογικό 20 Οκτωβρίου, και να χαμηλώσει το γίνοντο ρυθμό του αγώνα και να πάει σε λίγες επιθέσεις και σε ένα κλειστό παιχνίδι. Νομίζω αυτή θα είναι η κατεύθυνση. Του πάω φυσικά εντάξει, θα βρει κάποια ευκαιρία να τρέξει και αυτός θα τον επιδιώξει. Απλά νομίζω ότι το βασικό του μέλημα σαν είναι να χαμηλώσει το ρυθμό του αγώνα και να μην βρει εύκολο σκορ. Θεωρείτε δηλαδή ότι στο σετ παιχνίδι ο Άρης μειονεκτεί αυτή τη στιγμή κόντρα στο... Ας πω τώρα, δεν ξέρω αν μειονεκτεί. Θα δούμε μεθαύριο αν μειονεκτεί ο σετ παιχνίδι. Απλά θεωρώ ότι δεν είναι και αυτός ακόμα στο 100% στο σετ παιχνίδι. Κάτι που είναι απόλυτα, απόλυτα λογικό. Ναι, σωστά. Για την εποχή. Το γεγονός ότι και οι δύο ομάδες έχουν πλέον και μεσοβδόμαδες υποχρεώσεις παίζει ρόλο, βέβαια. Όπως μας είπατε, ο ΠΑΟΚ είχε και το ταξίδι αυτό το πολύ δύσκολο. Ναι, νομίζω είναι σημαντικό ταξίδι που είχε ο ΠΑΟΚ, γιατί ο Άρης είναι τώρα μια εβδομάδα στην πόλη. Αναφέρομαι και στο κομμάτι ρυθμού, γιατί όταν οι ομάδες παίζουν συνέχεια έχουν και ένα ρυθμό συνεχόμενο. Εντάξει. Σίγουρα βρίσκουν ρυθμό οι ομάδες και οι παίκτες, ειδικά τώρα στο ξεκίνημα ακόμα που δεν είναι τόσο μεγάλη η κούραση. Βρίσκουν ρυθμό οι ομάδες. Απλά εντάξει, ο ΠΑΟΚ έχει ένα ταξίδι δύσκολο θεωρώ στη Ρωσία. Το οποίο πιθανόν να παίξει και ρόλο όσο το παιχνίδι περνάει. Mm-hmm.
Μπορεί να παίξει το ρόλο του. Από αυτό το ξεκίνημα του πρωταθλήματος μπορούμε να εικάσουμε κάτι για το πώς θα πάει η σεζόν. Εντάξει, ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός είναι δύο ομάδες που εύκολα δύσκολα νομίζω θα είναι πάλι στις δύο πρώτες θέσεις. Στο 1-2 λογικά. Ναι, στο 1-2. Υπάρχει περίπτωση ο Άρης, για παράδειγμα, που φαίνεται αυτή τη στιγμή να είναι σε καλύτερη κατάσταση από τους υπόλοιπους, να μπορεί να μπει ανάμεσα ή να τους δυσκολέψει, εν πάση περιπτώσει, λίγο παραπάνω. Κοιτάξτε, να μπει ανάμεσα μου φαίνεται λίγο δύσκολο. Ναι. Έχασε και το μάτι στον Παναθηναϊκό εδώ πέρα, οπότε είναι μια έτα η οποία δύσκολα την παίρνεις πίσω μες στο ΆΚΑ θεωρητικά. Ναι. Αλλά νομίζω αυτή τη στιγμή με την εικόνα που έχουν οι ομάδες, ο ΠΑΟΚ, ο Άρης και η ΑΕΚ, που είναι νομίζω τα φαβορί για το 3-4-5, ο Άρης δείχνει να είναι λίγο πιο μπροστά από τους υπόλοιπους. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε όμως. Τώρα τι θα γίνει σε ένα ή δύο μήνες, ναι, δεν μπορεί να το ξέρει κανένας μας. Πώς θα επηρεάσει η Ευρώπη, τι τραυματισμοί μπορεί να υπάρξουν, τι αλλαγές, γιατί βλέπουμε ότι η ΑΕΚ θα προχωρήσει ναι, αλλαγές. Αυτό θα σας έλεγα, ότι η ΑΕΚ μάλλον θα αλλάξει αρκετούς από τους ξένους παίκτες της. Θα είναι μια καινούργια ομάδα. Ναι, εντάξει, αυτό είναι... Δεν θεωρώ ότι είναι γενικά καλές οι αλλαγές, συνολικά όταν μιλάμε για μια ομάδα. Εντάξει, όταν χρειάζεται να γίνει κάτι πρέπει να γίνεται. Απλά πάλι οι αλλαγές θα χρειαστούν κάποιο χρόνο προσαρμογής, θα πάρει καινούργιοι ρόλοι, μία από την αρχή. Αυτά τα πράγματα, ξέρετε, παίρνουν και λίγο χρόνο. Δεν είναι μαγικό ραβδάκι αυτά τα πράγματα. Οπότε θα σας λέω ότι θεωρώ ότι ο Άρης αυτή τη στιγμή δείχνει να είναι λίγο πιο μπροστά από τους υπόλοιπους, με καλύτερο ρυθμό, με καλύτερη λίγο χημεία ίσως. Θα δείξει. Και όσον αφορά τον όμιλό του στο EuroCup, θεωρητικά ο Άρης δεν νομίζω θα αντιμετωπίσει πρόβλημα να περάσει στην επόμενη φάση. Δεν θα πω με τόση μεγάλη σιγουριά, να σου πω την αλήθεια, αν θα αντιμετωπίσει όχι πρόβλημα. Είναι δύσκολος ο όμιλος. Προχθές ήταν πολύ καλός ο Άρης, ο Μπουντούστονος δεν ήταν η κανονική πραγματική Μπουντούστονος. Προχθές είναι ανάγκαση του Άρης φυσικά. Δεν είναι τόσο κακή ομάδα όσο έδειξε προχθές. Πιστέψτε με γιατί την έχω δει. Όπως και οι Ρουμάνοι δεν είναι τόσο κακή ομάδα. Σίγουρα θεωρώ ότι ο Άρης και από την Μπουντούστονος και από τους Ρουμάνους είναι καλύτερος συνολικά. Αλλά δεν είναι τόσο, θα είναι τόσο εύκολα τα μάτς. Όσο πιθανό να θεωρούμε αυτή τη στιγμή, υπάρχει και η Μπάνγκ, υπάρχει η Ούνιξ και η Τράμπζον. Η Ούνιξ έχει κάνει και το 2-2. Ναι, η Ούνιξ νομίζω έχει τον πρώτο λόγο από όλες τις ομάδες. Από εκεί και πέρα νομίζω οι υπόλοιποι είναι πάνω κάτω στο ίδιο επίπεδο, λίγο κάτω. Θεωρώ ότι οι λεπτομέρειες θα παίξουν το ρόλο του στο τέλος, και αυτό είναι και σημαντική διαφορά που πήρε ο Άρης προχθές με την Μπουντούστονος στο 18 πόντ. Ήταν πολύ σημαντική. Πέρα από την νίκη. Μάλιστα. Ωραία, νομίζω μας βοηθήσατε πάρα πολύ με την τεχνική σας ανάγκη, το τι περίπου θα δούμε αύριο στο παιχνίδι. Είναι και ωραία η ώρα, 9 η ώρα, έτσι δεν είναι, νομίζω. Είναι ότι πρέπει ένα μπασκετικό βράδυ. Μια χαρά. Και θα είμαστε εδώ να τα σχολιάσουμε ξανά. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.